το καλοκαίρι το περίμενα. Ποιος ήταν ο Δάκης όταν έσβηναν τα φώτα? Ο Δάκης και μπροστά στα φώτα και πίσω από τα φώτα ήταν ο ίδιος. Ναι. Ποτέ δεν προσποιήθηκε στη ζωή του. Ήταν πάντα έτσι αυτό που έδειχνε και αυτό που τον αγάπησε ο κόσμος, η καλοσύνη του, η ευγένειά του, το ήθος του. Το να μην προσβάλλει κανένα και να μην φέρει σε δύσκολη θέση ποτέ κανέναν. Είδα μια ανάρτηση του Σάκη Ρουβά όταν έφυγε πλέον ο Δάκης από τη ζωή, ο οποίος τον ευχαριστούσε μέσω των social media για τη βοήθεια που του είχε δώσει. Κάτι το οποίο δεν ήταν ευρέως γνωστό. Κάλλιο ρόγα παρά ποτέ για τον Σάκη Ρουβά. Εξέφραζε τα παραπονά του και για πολλούς άλλους καλλιτέχνες, οι οποίοι δεν σηκώναν, δηλαδή όχι δεν σηκώναν, δεν είχαν καμία επικοινωνία μαζί του. Βέβαια και ο ίδιος δεν έπαιρνε ποτέ τηλέφωνο στη ζωή του, ποτέ. Τον Σάκη Ρουβά, σε τι τον είχε βοηθήσει? Τον Σάκη Ρουβά τον είχε γνωρίσει σε ένα μαγαζί που δούλευε παλιά στην Πάτρα. Ήταν στα φωνητικά πίσω ο Σάκης. Ένα πολύ ωραίο παιδί, ταλαντούχο, χορευτικό, έκανε φοβερά, ήταν φοβερός. Μου το λέει ο Δάκης, ήταν καταπληκτικός. Του κάνει την πρόταση να το φέρει στην Αθήνα. Του έκανε και την παραγωγή του πρώτου δίσκου. Έχει κάνει την παραγωγή του πρώτου δίσκου του Σάκη Ρουβά. Ναι, βέβαια. Την παραγωγή, τα πλήρωσε όλα. Έμεινε και στο σπίτι του Δάκη το πρώτο διάστημα, στην Γλυφάδα. Και το ένα έφερε το άλλο. Το πρώτο ξεκίνημα γνώρισε, λοιπόν. Γνώρισε μετά τον Ηλία τον Τζινάκη που τον ανέβασε, τον απογείωσε το Σάκη το Ρουβά. Έπρεπε λιγάκι να το θυμάται, λιγάκι έστω. Όταν πια έγινε γνωστός και ανέβηκε, εξαφανίστηκε, δεν τον πήρε ποτέ ένα τηλέφωνο? Ναι, εξαφανίστηκε τελείως. Εξαφανίστηκε. Ούτε προέκυψε ποτέ κάποια συνεργασία ή να πέσει στο τραπέζι το όνομα του ενός και του άλλου και να συνεργαστούν? Ποτέ. Ο Ρουβάς εμφανίστηκε πάλι τα τελευταία 2 χρόνια, 3, που είπε καλά λόγια το Δάκη και τα λοιπά. Mm-hmm. Πριν δεν είχε εμφανιστεί ποτέ. Mm-hmm. Ούτε είχε τύχει ποτέ να συναντηθούν κάπου τυχαία? Νομίζω συναντηθήκανε, νομίζω στα Matt Walk συναντηθήκανε, στο διάδρομο στα Καμαρίνια και έπεσε στην αγκαλιά του και τον φύλαγε το Δάκη. Έστω και αυτό τον ευχαρίστησε πάρα πολύ το Δάκη. Ήταν η τελευταία του έτσι χαρά που πήρε, που ο Σάκης συμπεριφέρθηκε πραγματικά σαν Σάκης Ρουβάς και όχι σαν η φίρμα Σάκης Ρουβάς. Ναι. Όταν πια ξεκίνησαν τα μεγάλα προβλήματα με την υγεία του, φαντάζομαι ότι στους πρώτους ανθρώπους που εκμυστηρεύτηκε το πρόβλημα της υγείας του ήσασταν εσείς, κοντινοί του άνθρωποι. Πώς την βίωνε έτσι, πώς τον βίωνε αυτό το Γολγοθά? Ο Γολγοθάς του Δάκη ξεκίνησε όταν έσπασε το πόδι του πρώτη φορά. Η στεναχώρια του έντονη που έμεινε στο κρεβάτι και αναγκαζόταν να υπάρχει άνθρωπο σπίτι να τον περιποιείται κτλ. Αυτό που δεν ήθελε ο Δάκης ποτέ. Δεν θέλει τώρα να ακουμπάς γενικά, ήταν μη μου άπτου σαν χαρακτήρας. Αυτό η στεναχώρια του έκανε τον καρκίνο και τον χτύπησε εκεί που είχε ευαισθησία, στα έντερά του. Αλλά μου λέγε πάνω μου δεν με ενδιαφέρει, τα έχω ζήσει όλα. Τα έχω κάνει όλα στη ζωή μου, είμαι πολύ ευχαριστημένος από τη ζωή μου. Το μόνο που δεν θέλω να υποφέρω στο φινάλε. Γι' αυτό με παρακαλούσε να τον πάω στην Ελβετία να κάνει την ένεση που κάνουν για να φύγει. Του λέω Δάκη με εγώ τέτοια εγκλήματα δεν κάνω. Μάθαινε ότι η πορεία του καρκίνου δημιουργεί προβλήματα. Και στο τέλος είναι δύσκολα τα πράγματα. Και ήθελε να προλάβει το τέλος. Το οποίο δεν το προλάβει τελικά, γιατί όντως πέρασε το τελευταίο καιρό, πέρασε πολύ δύσκολα. Όλος ο κόσμος λάμπει. Θέλω να κλείσω με ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι το οποίο έβαλε ο Δημήτρης Νικολάου στην κηδεία του Δάκη. Μία επιθυμία που ζήτησε ο ίδιος από τον Δημήτρη Νικολάου, γιατί και εκείνος ήταν φίλος του. Ήταν πολύ φίλος και με τη μητέρα του. Το μικρό παιδί τον ξέρει, το Δημήτρη τον ξέρει από μωρό παιδί. Ο οποίος έκανε πράξη αυτό που ζήτησε ο Δάκης. Έκανε πράξη, γιατί ο Δάκης του συγχωρεί και αστείου. Αυτό το κομμάτι άρεσε πολύ στη μητέρα του. Νίξε τα δάκρυα σου στο παραθυριβιέ.